Ο ύπατος Ατίλιους Τέγκουλους κατάφερε να φτάσει με το στρατό του 15 μίλια έξω από την Καρχιδόνα. Πανηγυρίζει λοιπόν τη νίκη του. Οι Καρχιδόνοι ζητούν ειρήνη γιατί δεν θέλουν να χάσουν άλλους στρατιώτες, αλλά οι όροι που θέτει ο Ατίλιους είναι απαράδεκτοι για τους Καρχιδόνιους. Η σαλαία αντίσταση από την Καρχιδόνα, τα πράγματα στρέφονται κατά της Ρώμης, ο Ατίλιους Τέγκουλους συλλαμβάνεται και φυλακίζεται για 4 χρόνια. Όμως ο διαρκής πόλεμος εξασθενεί την Καρχιδόνα και αποφασίζει να στείλει τον Ατίλιους Τέγκουλους στη Ρώμη. Εκείνος δε υπόσχεται ότι θα πείσει τους Ρωμαίους να σταματήσουν τον πόλεμο. Στέλνεται λοιπόν μαζί με Καρχιδόνιους πρεσβευτές. Και εκεί, διακινδυνεύοντας την προσωπική του ελευθερία, συμβουλεύει τους Ρωμαίους να συνεχίσουν τον πόλεμο. Η εκδίκηση των Καρχιδονίων είναι σκληρή. Τον παίρνουν και πάλι πίσω, τον φυλακίζουν και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τον σκοτώνουν με ένα τραγικό θάνατο. Το μίσος τους είναι τόσο που τον βάζουν σε ένα βαρέλι γεμάτο καρπιά και τον κατρακυλούν στο δρόμο. Στο έκτο παιχνίδι που παίζεται σε 2 γύρους και αυτό από 2 αγόρια, 1 κορίτσι και στο χρόνο των 2 λεπτών και 30 δεύτερων. Το κορίτσι μεταφέρει ένα βαρέλι από τα βαρέλια που βλέπετε στην άκρη του κουλουάρ και μπαίνει μέσα του. Τα αγόρια τώρα σηκώνουν το σκηνί, σηκώνοντας έτσι και το διάδρομο, και κάνουν το βαρέλι να κατρακυλήσει ως την άλλη πλευρά στο σημείο της άφηξης. Εκεί πρέπει να βγει το κορίτσι, να μπει στο άλλο βαρέλι και να επαναληφθεί το ίδιο και με τα 3 βαρέλια. Αυτό είναι το παιχνίδι που φαίνεται και αυτό εύκολο, δεν είναι όμως, γιατί θέλει ταχύτητα και πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στην ομάδα. Στον πρώτο γύρο παίζουν η Ουαλία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Σλοβενία. Αλλά έχουμε εδώ τον Πάολο Καλισάνο από την Ελβετία, τον συνάδελφό μου, που πρέπει και αυτός με τη σειρά του να στοιχηματίσει πάνω σε κάποια χώρα, γιατί η Ελβετία δεν παίζει σε αυτό το παιχνίδι. Ιταλόφωνη Ελβετία, στην Ιταλία είμαστε, η συνεννόηση είναι πάρα πολύ εύκολη μεταξύ των 2 συναδέλφων. Στην Πορτογαλία λοιπόν και η Ελβετία. Στην Πορτογαλία και η Ελβετία και εμείς περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάποιος τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν πολλές χώρες, να τη λοιπόν η πρώτη τζόκερ και ο δικός μας ο τζόκερ. Sono in compagnia di 3 jolly. Έχουμε λοιπόν 3. Ουαλία, Ελλάδα και Πορτογαλία, τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι. Ελπίζουμε να πάει καλά ο τζόκερ για την ομάδα του Αγίου Νικολάου. Και ας δούμε εικόνες από την Ελβετία και από το Ολιβόνε. Το Ολιβόνε είναι το τουριστικό κέντρο της κοιλάδας Μπλένιος, τους πρόποδες του όρου Σόστο. Βόλτες στη φύση, ποδηλασία, αλεξίπτωτα και φυσικά σκι, Ελβετία είναι, είναι τα θέλγυδρα της περιοχής. Ένα φυσικό προστατευόμενο πάρκο είναι το καμάρι της περιοχής και συγκεντρώνει φυσιολάτρες από όλη την Ελβετία. Ολιβόνε, η πόλη στην κοιλάδα του ήλιου, όπως την αποκαλούν οι Ελβετοί. Έτοιμοι λοιπόν για τον πρώτο γύρο Νίκος Αποστολάκης, Αγγελική Λαφιωτάκη, Γιάννης Δεμέτζος. Περιμένουμε όλη τη σφυρίχτρα του Ντενί Πετιό, την ακούμε, φεύγουν τα παιδιά. Αυτή είναι η δικιά μας η ομάδα, είναι η Αγγελική μέσα στο βαρελάκι. Έχουμε παίξει τζόκερ, μας ενδιαφέρει η Πορτογαλία, η Ουαλία και εμείς και η Ελβετία έχει στοιχηματίσει στην Πορτογαλία. Πολύ καλά. Έχουμε φτάσει πρώτοι. Μακάρι να πάει καλά ο τζόκερ μας. Βλέπετε ότι βγαίνει τώρα η Αγγελική. Εδώ βλέπετε τον Σλοβαίνο και την κοπελιά της Σλοβενίας. Πρέπει να πατήσουν τα βαρέλια εκεί. Το βαρελάκι το ελληνικό έχει ήδη μπει και πάμε για το δεύτερο και αυτή είναι η Πορτογάλη. Πρέπει να πατήσει καλά στις ράγες το βαρέλι όπως βλέπετε για να μπορέσει να κυλήσει. Η κοπελιά βέβαια μέσα ταλαιπωρείται, αλλά παιχνίδια χωρίς είναι ωραία αυτά. Στο βάθος σας είναι η Ουαλή. Αυτή είναι η Σλοβένη. Και δεν έχουμε ακόμα πλάνο γενικό για να δούμε πού βρίσκεται η ελληνική ομάδα. Τρέχει ο παίκτης να βοηθήσει τη συμπαίκτριά του, να την ισιώσει δηλαδή για να μπορέσει να βγει. Και οι Σλοβαίνοι βάζουν το δεύτερο βαρέλι τους.
Από ό,τι βλέπω, το τρίτο βαρελάκι ελληνικό πάει μαζί με το τρίτο πορτογαλέζικο και οι Πορτογάλοι έχουν παίξει τζόκερ. Πρέπει να βγει τώρα γρήγορα η Αγγελική για να τερματίσουν. Τέλειωσαν οι Πορτογάλοι. Πρέπει να έχουμε... Όχι, τώρα πάει η Αγγελική. Τελειώσαμε και εμείς. Δεύτερη. Καλό χρόνο έχουν κάνει οι Σλοβαίνοι και οι Ουαλοί. Τους Ουαλούς δεν τους βλέπουμε καθόλου στις οθόνες μας. Βλέπουμε τους Σλοβαίνους. Οι Ουαλοί δεν παίζουν. Όχι, παίζουν. Έχουν ήδη δύο βαρέλια. Αυτοί είναι οι Σλοβαίνοι. Τέλειωσαν και αυτοί και οι Ουαλοί φτάνουν στο τρίτο τους βαρέλι. Καλό στοίχημα για την Ελβετία ή Πορτογαλία. Καλό τζόκερ για την Ελλάδα, βλέπετε τα παιδιά. Κακός τζόκερ για την Ουαλία. Σλοβενικές προσπάθειες σε γρήγορη κίνηση, ένα πολύ γρήγορο κατρακύλισμα. Και βλέπουμε λοιπόν ολοκληρωμένες διαδρομές για όλους με 1.33 Πορτογαλία, 1.41 Ελλάδα, 1.56 Σλοβενία, 2.17 Ουαλία με τον πάρα πολύ κακό τζόκερ της. Δεύτερος γύρος ανάμεσα στη Μάλτα, την Ιταλία, την Τσεχία και την Ουγγαρία. Περιμένουμε το σφύριγμα του Ντενί Πετιό, τον βλέπουμε στις οθόνες μας, να εξετάζει εάν τα πάντα είναι έτοιμα για να αρχίσει ο δεύτερος γύρος του έκτου παιχνιδιού. Σφυρίχτα και έφυγαν. Βλέπουμε τα κορίτσια της Τσεχίας με το πορτοκαλί και της Ουγγαρίας με το κίτρινο. Τα αγόρια προσπαθούν να βάλουν το βαρέλι στις δράγες, να σηκώσουν το διάδρομο, να κυλήσει το βαρέλι. Είναι οι Τσέχοι που φτάνουν πρώτοι, νάτι. Βγαίνει η κοπελιά, καθυστέρησε λίγο τώρα. Η Ιταλίδα και η Ουγγαρέζα πρώτη και η Ιταλίδα δεύτερη που ακούμπησαν τα βαρέλια στη σωστή θέση. Βλέπουμε πάντα την ομάδα της Ουγγαρίας. Από ένα βαρέλι για όλες τις ομάδες. Κάποιο πρόβλημα με τους Ιταλούς για τις ράγες. Ενώ οι Ούγγροι έχουν βάλει ήδη το δεύτερο βαρέλι τους. Εδώ είναι το ιταλικό βαρέλι. Τρέχει να το βάλει στη θέση της και δίπλα είναι το δεύτερο μαλτέζικο βαρέλι. Βοηθάει ο Ιταλός συμπαίκτη της με φωνές την κοπελιά. Εδώ είναι η Ουγγαρέζα όμως που έχει βάλει και το τρίτο βαρέλι και έχουν τελειώσει σε έναν εκπληκτικό χρόνο οι Ούγγροι. Εκπληκτικό χρόνο. Το βαρελάκι της Ιταλίας κατρακυλά, είναι το τρίτο της και το καλύτερό της. Καλός χρόνος και για την Ιταλία, αν βρεθεί, μπράβο, εάν μπορέσει και μπει στη θέση του και βγει η κοπέλα. Ναι, η Ιταλία τερμάτισε και αυτή. Έχει τερματίσει και η Τσεχία και τώρα αποπειράται να τερματίσει και η Μάλτα. Ολοκληρωμένες διαδρομές λοιπόν και για τις τέσσερις ομάδες του δεύτερου γύρου και περιμένουμε αποτελέσματα δεύτερου γύρου, παιχνιδιού και τελικής κατάταξης. Σε γρήγορη κίνηση οι προσπάθειες της ομάδας της Γκρότα Φεράτα της Ιταλίας τη στιγμή που τερματίζουν. Να λοιπόν, τρία βαρέλια για όλες τις χώρες, με καλύτερο χρόνο 1.25 για την Ουγγαρία, 1.49 για την Ιταλία, 1.58 για την Τσεχία και 2.05 για τη Μάλτα. Ουγγαρία πρώτη με 9 βαθμούς αυτό το παιχνίδι, Πορτογαλία με 8, Ελλάδα στην τρίτη θέση με 7 βαθμούς, πολύ καλά, Ιταλία με 6, Σλοβενία με 5, Τσεχία με 4, Μάλτα με 3, Ουαλία με 2 που τους έκανε 4 με τον Τζόκερ και ένα καλό σχετικά στοίχημα για την Ελβετία που της δίνει 8 βαθμούς. Τα μεγάλα καπέλα είναι οι Τζόκερ που παίχτηκαν στο παιχνίδι που μόλις παρακολουθήσαμε και τα μικρά οι Τζόκερ που έχουν ήδη παιχτεί.
53 βαθμοί για την Ελβετία στην πρώτη θέση. Δεύτερη θέση Πορτογαλία με 50. Τρίτη Ουγγαρία με 47. Τέταρτη Τσεχία με 42. Πέμπτη Σλοβενία με 38. Έκτη Ελλάδα με 35. Έβδομη Ιταλία με 34. Όγδοη Ουαλία με 24. Και στην ένατη θέση η Μάλτα με 23 βαθμούς.